Μπορεί σε μερικά 24 ώρα η κάλπη να στηθεί για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές, ωστόσο τα χρονικά περιθώρια για το ανώτατο αξίωμα παραμένουν πολύ στενά και δεν επιτρέπουν ούτε δείγμα χαλάρωσης για τις προεδρικές. Έτσι, τρεις βασικοί υποψήφοι συμμετείχαν στο πρώτο προεδρικό debate που έγινε ποτέ στην Κύπρο στην αγγλική γλώσσα και διοργανώθηκε από την εταιρεία IMH και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Tech Island. Τα θέματα που τέθηκαν μεταξύ άλλων αφορούσαν γενικότερα την οικονομία, την ανάπτυξη της Κύπρος Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, τα προβλήματα εξέβρεσης στέγης και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης όσων επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο και άλλα. Τα θέματα που κατ' επανάληψη συνεγέρθηκαν σήμερα είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι κατεπήγον η ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας, κάτι που θα οδηγήσει στην επιτάχυση των σχετικών διαδικασιών, αλλά και το πιο σημαντικό, στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Έμφαση στην οικονομία δίνει και ο Αβέροφ νεοφύτου. Μάλιστα προτείνει λύσεις σε ένα από τα μεγάλα προβλήματα που προκάλεσαν οι μαύρες μέρες του 2013, το πρόβλημα των κατόχων αξιογράφων. Η πρόταση του Αβέροφ νεοφύτου στοχεύει στην ενίσχυση των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης κατά 60 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, μέσω της διάθεσης εσόδων που αποκομίζει το κράτος από την ειδική φορολόγηση καταθέσεων των τραπεζών. Πολιτική συγκέντρωση στην Περιστερώνα με θέμα το Κυπριακό πραγματοποίησε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Μία λύση που να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων του τόπου. Δεν και φτάσαμε τέλεια, αλλά είμαστε κοντά. Αυτό είναι το όραμα και αυτό είναι το ζητούμενο και πιστεύω ότι είναι εφικτό. Συνάντηση με την ηγεσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Ιωχιλίας Δημητριάδης, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.